Η έρευνα έδειξε πως οι διαδικασίες με τις οποίες μεγάλοι αστεροειδείς φτάνουν στη Γη λαμβάνουν χώρα τουλάχιστον 10 φορές συχνότερα από ό,τι πιστευόταν στο παρελθόν. Και πως η σύνθεση αυτών των σωμάτων αντιστοιχεί σε αυτά που ξέρουμε για τον αστεροειδή που φέρε το τέλος των δεινοσαύρων. Η ομάδα SWRI συνδύασε μοντέλα υπολογιστή πάνω στην εξέλιξη των αστεροειδών, με παρατηρήσεις γνωστών αστεροειδών για τη διευκρίνηση της συχνότητας περιστατικών σαν το Τσιξούλουμ, πριν από 66 εκατομμύρια χρόνια. Αυτό το σώμα, πλάτος που υπολογίζεται στα 9,6 χιλιόμετρα, έπεσε στη σημερινή Χερσόνησο Ιουκατάν στο Μεξικό, σχηματίζοντας τον εν λόγω κρατήρα, τον Τσιξούλουμ, πλάτος 144 χιλιόμετρων. Το περιστατικό αυτό προκάλεσε ένα συμβάν μαζικής εξάλειψης ειδών, που δώσε τέλος στην εποχή των δεινοσαύρων. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν γίνει πολλά γνωστά για το συμβάν του Τσιξούλουμ, μα έχουν δημιουργηθεί και πολλά νέα ερωτήματα. Σύμφωνα με την κρατούσα θεωρία, η Γη δημιουργήθηκε πριν από περίπου 4,5 δισεκατομμύρια έτη. Έχει διαπιστωθεί ότι πέρασε πολύ άσχημη βρεφική και παιδική ηλικία, αφού όπως και όλοι οι πλανήτες που βρίσκονταν πιο κοντά στον ήλιο, βομβαρδίζονταν εκείνη την περίοδο από κάθε είδους και μεγέθους διαστημικά αντικείμενα και σώματα στο υποδιαμόρφωση ηλιακό μας σύστημα. Οι αστεροειδείς είναι τα μικρά σώματα του ηλιακού συστήματος που είναι σε τροχιά γύρω από τον ήλιο. Η συντριπτική πλειονότητα των αστεροειδών όμως είναι συγκεντρωμένη σε δύο ζώνες, στην κύρια ζώνη αστεροειδών και στη ζώνη του Κάιπερ. Οι αστεροειδείς θεωρούνται κατάλοιπα από το σχηματισμό του ηλιακού συστήματος και υπολογίζονται ότι υπάρχουν εκατομμύρια. Τέτοια ουράνια σώματα υπάρχουν εκατομμύρια που πετάνε στο ηλιακό μας σύστημα και εμείς είμαστε εν μέσω αυτών. Μία νέα μελέτη αναβαθμίζει τα μεγέθη, αλλά και τη συχνότητα των μεγαλύτερων διαστημικών σωμάτων που πέφτουν στον πλανήτη μας. Πολλοί επιστήμονες όπως ο Στίβεν Χόκινγκ ισχυρίζονται πως η πτώση ενός αστεροειδούς είναι η πιο πιθανή αιτία αφανισμού των ειδών από τη Γη. Αν συμβεί μια τέτοια πρόσκρουση, θα ισοδυναμεί με έκρηξη ενός δισεκατομμυρίου τόνων TNT. Όλα αυτά κάνουν τις διαστημικές υπηρεσίες να ψάχνουν λύσεις σε μια επικείμενη πτώση στη Γη και φυσικά η NASA ενδιαφέρθηκε πολύ για το ζήτημα. Μάλιστα, η NASA ξεκίνησε την πρώτη της αποστολή πλανητικής άμυνας για να δοκιμάσει το τι θα μπορούσε να κάνει ο οργανισμός εάν ο πλανήτης Γη απειλούνταν από ένα τέτοιο παράξενο αστεροειδή. Η αποστολή Double Asteroid Redirection Test, εν συντομία DART, το DART εκτοξεύθηκε στον ουρανό πάνω σε έναν πύραυλο Falcon 9 της SpaceX, ο οποίος ήταν έτοιμος να ταξιδέψει εκατομμύρια μίλια για να συντρίψει έναν αστεροειδή σε μια δοκιμή πλανητικής άμυνας. Έτσι το DART μετατρέπει την επιστημονική φαντασία σε επιστημονική πραγματικότητα και αποτελεί απόδειξη της προορατικότητας και της καινοτομίας της NASA προς όφελος όλων, δήλωσε ο διαχειριστής της NASA, Bill Nelson. Εκτός από όλους τους τρόπους με τους οποίους η NASA μελετά το σύμπαν και τον πλανήτη μας, εργαζόμαστε επίσης για να τον προστατεύσουμε από έναν επικίνδυνο αστεροειδή, αν ανακαλυφθεί ποτέ ότι κατευθύνεται προς τη Γη. Το κόστος 330 εκατομμυρίων δολαρίων ρομποτικό σκάφος DART, αφού διανύσει μια απόσταση περίπου 11 εκατομμυρίων χιλιόμετρων από τη Γη, προορίζεται να συντριβεί στο μικρό δορυφόρο δίμορφο διαμέτρου 60 μέτρων του αστεροειδούς Δίδυμου, διαμέτρου περίπου 800 μέτρων, σε μια πρόβα πλανητικής άμυνας σε περίπτωση που ένας τέτοιος διαστημικός βράχος αποτελεί απειλή για τη Γη στο μέλλον. Η ανύψωση του Falcon 9 και του DART στην πρώτη δοκιμή πλανητικής άμυνας της NASA για σκόπιμη πρόσκρουση σε αστεροειδή στεύθηκε με επιτυχία. Το DART πρέπει να συντριβεί με ταχύτητα 24.100 χιλιόμετρων την ώρα για να αλλάξει την πορεία του κατά ένα κλάσμα. Εάν η αποστολή είναι επιτυχής, θα σημαίνει ότι η NASA και άλλες διαστημικές υπηρεσίες θα μπορούσαν να εκτρέψουν έναν αστεροειδή που κατευθύνεται προς τη Γη και να αποτρέψουν μια πρόσκρουση τύπου Αρμαγεδόνα. Το DART είναι σε μέγεθος περίπου ενός μικρού αυτοκινήτου. Μόλις φτάσει το DART, θα δοκιμάσει την ικανότητά του να αλλάξει την τροχιά του αστεροειδούς με καθαρή κινητική δύναμη. Προς στιγμή ούτε ο αστεροειδής ούτε ο δορυφόρος του αποτελούν κίνδυνο να φτάσουν στη Γη, ακόμα και αν η δοκιμή δεν πάει ακριβώς όπως είχε προγραμματιστεί η πανειδική. Αυτό το σύστημα αστεροειδών δεν έχει καμία πιθανότητα να χτυπήσει τη Γη, λέει η αστρονόμος Amy Mainzer, η οποία είναι η κύρια ερευνήτρια της αποστολής NEOWISE της NASA και που ειδικεύεται στη διαχείριση αστεροειδών και κομητών. Το Δίμορφος είναι ένα από τα μικρότερα αστρονομικά αντικείμενα που βαπτίστηκε και είναι ένας από τους 27.500 γνωστούς κοντά στη Γη αστεροειδείς όλων των μεγεθών που παρακολουθεί η NASA.
Ο Πατρίκ Μισελ, εμπειρογνώμονα στου αστεροειδεί, υπογραμμίζει ότι αυτή η αποστολή είναι ένα πραγματικό πείραμα. Έχουμε κάνει προσομοιώσει, αλλά πραγματικά δεν ξέρουμε αν μπορούμε να εκτρέψουμε έναν αστεροειδή. Η αντίδραση ενό αντικειμένου σε μία σύγκρουση εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την εσωτερική δομή του. Η αντίδραση θα είναι διαφορετική αν ένα στόχο είναι μια μεταλλική μπάρα ή ένα σφουγγάρι. Χάρη στο διαστημικό σκάφο AIM, θα ξέρουμε ακριβώ από τι είναι κατασκευασμένο αυτό το αντικείμενο. Κατόπιν μπορούμε να επικυρώσουμε όλες τις ψηφιακές προσομοιώσεις των συγκρούσεων και να ερμηνεύσουμε καλύτερα τα αποτελέσματά τους. Οι ερευνητές ελπίζουν ότι η συνέχεια θα είναι μια ολόκληρη σειρά από αποστολές εκτροπής αστεροειδών, τελειοποιώντας την τεχνική, έτσι ώστε να είμαστε έτοιμοι όταν εμφανιστεί μια πραγματική απειλή στον ορίζοντα. Οι αστεροειδείς είναι μια πραγματική απειλή προς εξέταση, διότι ακόμη και αν δεν χρειάζεται να ανησυχούμε βραχυπρόθεσμα, είναι ωστόσο η μόνη απειλή από τη φύση που μπορούμε να προβλέψουμε και για την οποία μπορούμε να κάνουμε κάτι. Βοηθήστε μας ενεργοποιώντας το καμπανάκι που είναι εντελώς δωρεάν για σας. Μέχρι το επόμενο να περνάτε υπέροχα και ευχαριστούμε για την απίστευτη υποστήριξή σας.